Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 9 Ιανουαρίου σήμερα και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Με τα συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό, φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κουφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζακύνθο. Νέος επίσημος κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα σε βουλευτή, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο με φόντο το Χιτί στο Λίβα σηματοδοτεί το ραντεβού που έδωσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου με τον βουλευτή και ομάδα αποτελούμενη από 9 φορείς και δραστήριους πολίτες του νησιού μας, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης του κυρίου Αγγελάκα, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στο νησί μας. Νέος επίσημος κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα σε βουλευτή, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο με φόντο το Χιτί στο Λίβα σηματοδοτεί το ραντεβού που έδωσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου με τον βουλευτή Σταύρο Κοντονή και ομάδα αποτελούμενη από 9 φορείς και δραστήριους πολίτες του νησιού μας, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του κ. Αγγελάκα, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στο νησί μας και ειδικότερα στη θέση Λίβας, καθώς και κατά της απορριπτικής αποφάσεως του ιδίου επί της σχετικής ενστάσεως του βουλευτή. Ο κ. Κοντονής είχε προχωρήσει προσφάτως και στην υποβολή διοικητικών προσφυγών κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών ορών από τον Γενικό Γραμματέα όσον αφορά τη χωροθέτηση Χιτί στη θέση Λίβας, τόσο με αίτηση θεραπείας προς τον ίδιο, όσο και με ιεραρχική προσφυγή προς τον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος κατά της ίδιας πράξης. Εκείνο που απομένει είναι η δικαστική διεκδίκηση με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κατάθεση των προσφυγών αποσκοπεί στην ανάκληση της πράξης και στην αποκατάσταση ενός τεράστιου ουσιαστικού και νομικού σφάλματος με πολύ σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες, οι οποίες αγνοούνται από την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από εδώ και πέρα, υπομονή και κουράγιο μέχρι να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως μέχρι να τα βρουν οι πολιτικοί του νησιού μας στις δικαστικές αίθουσες, τα σκουπίδια θα χορεύουν στους δρόμους. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έντονη ήταν η αντίδραση του Δημάρχου του νησιού μας, του κυρίου Μποζίκη, σχετικά με την αίτηση προσφυγής ακύρωσης, την οποία κατέθεσαν οι φορείς και ο βουλευτής, και βέβαια το πώς όμως βλέπει κάτι τέτοιο ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι πλέον ξεκάθαρα μόνος του απέναντι σε αυτό το στρατόπεδο, μας μιλά απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel. Η προσφυγή για τη θέση Λίβα και εκείνοι που στέκονται απέναντι σε κάθε κίνηση και έργο που αναλαμβάνει ο Δήμος είναι αυτά τα οποία τονίζει ο Δήμαρχος Τέλειος Μποζίκης στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Ionian Channel. Γιατί ονομάζει ετερόκλητες τις δυνάμεις που τον πολεμούν και πόσα τους καταλογίζει όταν βρίσκονταν σε θέσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν κάνει αντιπροτάσεις και κινήσεις για να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους όταν έπρεπε, τονίζει ιδιαιτέρως και δικαιολογεί τις απόψεις και τα συμπεράσματά του. Εξαιτίας του Λίβα και με αφορμή το Λίβα και την χωροθέτηση για τον χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων, αναδεικνύεται περίτρανα ότι στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο λογικές και δύο σκέψεις στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία. Υπάρχει το παλιό, υπάρχει αυτό που θέλει να κρατήσει τα πράγματα εδώ που είναι και που εκπροσωπούν όλοι αυτοί που προσέφυγαν και κάποιοι άλλοι, και υπάρχει και το νέο, που σας λέω με τα βεβαιότητα ότι εκπροσωπεί η Δημοτική Αρχή, που το νέο είναι ότι πρέπει η Ζάκυνθος να πάει μπροστά. Πρέπει επιτέλους στη Ζάκυνθο να λύνουμε προβλήματα. Γιατί λοιπόν λέω ότι είναι το παλιό και το νέο? Γιατί αυτοί οι συμπολίτες μας
προσέφυγαν στη λύση που έχει δώσει ο Δήμος για την διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που αποτελεί βραδιβλεχή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας, που όμως δεν θέλουν τη λύση του. Γιατί αν ήθελαν να λυθεί το πρόβλημα αυτό, τόσους μήνες, τόσα χρόνια που έχουν περάσει, θα είχαν κάτι πρόταση. Δεν έχουν πρόταση. Πρόταση έχει μόνο ο Δήμος, την έχει παλέψει, έχει αγωνιστεί για αυτή, κόντρα σε συμφέροντα, κόντρα σε συμμαχίες περίεργες και είμαστε πρώτων πυλών να λύσουμε το πρόβλημα της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Μα είναι, νομίζω ότι είναι απολύτως διακριτό το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια ομάδα ετερόκλητων δυνάμεων από τον βουλευτή, τον κύριο Μιλωνά, τον κύριο Αντίοχο, τον κύριο Μακρύ, τον πρόεδρο του Κυνηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Καψαμπέλη, τον κύριο Γαργαλέα, όπου όλοι αυτοί, σε ό,τι και να κάνει ο Δήμος, μα είτε είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, είτε είναι η πεζόδρομος της Αλεξάνδρου Ρώμα, είτε είναι η ανάπλαση πλατεία Σολομού, είτε είναι τα τετραγωνικά, είναι απέναντι στο Δήμο. Αυτή η συμμαχία λοιπόν θεωρεί ότι ο Δήμος Ζακίνθου είναι ελάφυρο και ότι με την πολιτική που ακολουθούν θα μπορέσουν να αποδομήσουν όλο το έργο που παράγει ο Δήμος, προκειμένου να έλθουν στα πράγματα και να εκλεγεί κάποιος από τους κυρίους αυτούς δήμαρχος. Ενωμένοι λοιπόν προσπαθούν να πλήξουν τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή. Δεν θα τα καταφέρουν, γιατί η κοινωνία και υποψιασμένη είναι και θέλει πλέον να προχωρήσουμε μπροστά, να λύνουμε προβλήματα. Ο Δήμος, κυρία Γούλιαρη, έχει πρόταση, την έχει παλέψει, έχει αγωνιστεί και την έχει κατακτήσει την πρόταση αυτή. Οι κύριοι αυτοί τόσους μήνες δεν έχουν καταθέσει πρόταση. Εγώ με την τελευταία μου ανακοίνωση τους λέω το εξής. Και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να το λάβουν υπόψη τους. Μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα και να βγει η απόφαση, έχουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να αναθέσει η περιφέρεια ή ο βουλευτής σε μελετητή ή ο βουλευτής στο Πολυτεχνείο. Να γίνει μελέτη χωροθέτησης του νέου χιτή και αν αποδειχθεί ότι υπάρχει και άλλος χώρος, τότε εγώ και όλη η Δημοτική Αρχή είμαστε έτοιμοι να τον δεχθούμε. Αλλά όμως θα πρέπει να υποδειχθεί χώρος από τους αντιδρώντες και προσφεύγοντες. Δεν μπορούν γενικώς και αορίστως να λένε ότι εμείς αντιδρούμε στο Λίβα χωρίς να εξηγούν τους λόγους. Οι λόγοι που αναφέρονται ότι είναι υδροφόρος ορίζοντας θα πρέπει να μας υποδείξουν πού στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή στο Σκοπό δεν είναι τα Βρυσάκια δίπλα. Δεν είναι οι γεωτρήσεις που από τις γεωτρήσεις αυτές παίρνει νερό η πόλη της Ζακύνθου, το Αργάς και το Βασιλικό. Γιατί τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκαν για το Σκοπό? Γιατί τόσα χρόνια δεν έβγαλαν την αγωνία τους ότι εκεί που είναι ο Σκοπός και ο Χιτά και με τον τρόπο που τον διαχειριζόμαστε, γιατί δεν έχει Χιτή αυτή τη στιγμή, υπάρχει κίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα. Πότε ακούστηκε αυτό? Από όλους αυτούς που προσφεύγουν. Το 2008 βγήκε από την προμελέτη ο Λίβας ως χώρος για τον Χιτή. Το 2008 ο κύριος Αντίοχος ήταν δήμαρχος, ο κύριος Μιλωνάς ήταν πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο κύριος Μακρύς ήταν πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου, ο κύριος Καψαμπέλης ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο κύριος Κοντονής ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μίλησε κανείς. Το 2010 ο σύνδεσμος αναθέτει την τελική μελέτη για τον χώρο αυτό, για τον Λίβα, σε συγκεκριμένη μελετητική εταιρεία. Και το 2010, που ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Αντίοχος, που ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μιλωνάς, πάλι δεν μίλησε κανένας. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλούν τώρα, όταν ο Δήμος πλέον αποδέχθηκε την μελέτη και προχώρησε τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, δεν έχω πιστεί για ποιον λόγο δεν αντέδρασαν τότε, έχοντας θεσμικό ρόλο όλοι τους και αντιδρούν τώρα. Σε κάθε πρόταση, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε δράση, σε κάθε έργο του Δήμου υπάρχει μια ετερόκλητη συμμαχία και σας είπα, σας ανέφερα προηγουμένως συγκεκριμένα παραδείγματα όπου όλη αυτή η ετερόκλητη συμμαχία είναι απέναντί μας. Νομίζω ότι η κοινωνία τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Τα αντιλαμβάνεται και έχει βγάλει τα συμπεράσματά της. Θέλω να πω λοιπόν και κάτι για να κλείσω. Ότι είναι απέναντί μας κάποιοι, όπως ο κύριος Κοντονής, όπως ο κύριος Μιλωνάς, που σε χοντρά ζητήματα διαφθορά σε Ζάκυνθο, ενώ είχαν θεσμικό ρόλο, δεν πήραν θέση ή στήριξαν συγκεκριμένους ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση. Ας πούμε, ο κύριος Κοντονής
Πού ήταν όταν ο Τσακαρόπουλος λίστευε τη Ζάκυνθο? Είχε θεσμικό ρόλο, ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση. Όταν ο κύριος Τσακαρόπουλος έπαιρνε πλαστά δάνεια, όταν η αντιπολίτευση με τον κύριο Μπετίνη και με τη βοήθεια τη δική μου αναδείκνει τα ζητήματα διαφοράς στο Δήμο Ζακυνθίων, ο κύριος Κοντονής σιωπούσε. Λοιπόν, βρήκε σήμερα να κάνει αντιπολίτευση πού? Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων? Σε ένα ζήτημα το οποίο, αν δεν λυθεί τώρα, εάν δεν ενταχθεί το έργο του ΛΥΒΑ και της μηχανικής διαλογής, του εργοστασίου μηχανικής διαλογής, συνολικά της μελέτης, στο ΕΣΠΑ τώρα θα χάσουμε τη χρηματοδότηση, γιατί το ΕΣΠΑ λύγει και το 15 η άδεια του σκοπού λύγει και δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τα απορρίμματά μας. Τα έχει σκεφτεί όλα αυτά? Τα έχει αναλογιστεί? Τα έχουν όλοι αυτοί οι κύριοι προσφεύγουν αναλογιστεί ότι το 2015 θα κλείσει ο σκοπός και τότε το νησί μας θα κλείσει και το νησί μας? Πού? Πού? Προφανώς δεν θα έχουμε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων. Προφανώς δεν θα έχουμε χώρο και τότε στο νησί μας θα επικρατήσει ζούγκλα. Λοιπόν, αν θέλουν συνθήκες ζούγκλας, καλώς τις θέλουν. Εγώ ούτε τις θέλω, ούτε τις επιδιώκω και μόνιμη μου αγωνία είναι το πώς θα πάει μπροστά ο τόπος. Εμείς, κυρία Γούλιαρη, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, προχωρήσαμε σε μελέτες. Οι μελέτες υπέδειξαν συγκεκριμένο χώρο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση, μετά από πολύ μεγάλη επιστημονική έρευνα, ενέκρινε αυτή τη μελέτη και τον χώρο. Το ΙΠΚΑ ενέκρινε τη μελέτη και τον χώρο και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ξέρετε τι είναι, κυρία Γούλιαρη, σε όλη την Ελλάδα το μοναδικό, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι δήμαρχοι είναι ότι δεν μπορούν να βρουν χώρο για χιτή ή χιτά. Να το έχουμε λύσει εμείς και να προσφέρουμε στα δικαστήρια να ακυρώσουμε τη λύση αυτή? Ας μας πούν τι προτείνουν. Εγώ επιμένω και είμαι έτοιμος να δεχθώ την πρότασή τους. Επιτέλους ήρθε η ώρα να προτείνουν. Και μετά, κυρίες και κύριοι, τα όσα δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Ζακυνθίων, ο κύριος Στέλιος Μποζίκης, αναφορικά με το θέμα της προσφυγής του βουλευτή Ζακύνθου Σταύρου Κοντονή και των υπολείπων νέα φορέων και παραγόντων, οι οποίοι κατέθεσαν, όπως προείπαμε, αίτηση ακυρώντας κατά της απόφασης του κυρίου Αγγελάκα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να πάμε στην Αθήνα και στον βουλευτή του νησιού μας, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Κοντονή, καλό βράδυ από την Ζάκυνθο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο κρυωμένος. Κύριε Βουλευτά, ο Δήμαρχος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση προσφυγής που καταθέσατε. Τα επανέλαβε πριν από λίγο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν Channel. Και βέβαια κάνει λόγο για ετερόκλητες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες τον πολεμούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι μόνο για το ΛΥΒΑ και για άλλα θέματα, αλλά βέβαια βάζει και μια σειρά από καυτά ερωτήματα για τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το δικό σας σχόλιο απάντηση στον Δήμαρχο του νησιού μας. Εγώ δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω στον κύριο Δήμαρχο. Ήδη έχουμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου με το οποίο βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Λέμε λοιπόν πρώτον ότι όταν προεκλογικά κυρίως αναφέρουμε ότι όλους μας ενώνει η Ζάκυνθος, ότι όλοι πρέπει να λειτουργούμε για το καλό της Ζακύνθου ανεξάρτητα από κομματικές τοποθετήσεις, όταν έρχεται η ώρα αυτό να το υλοποιήσουμε, τότε μιλάμε για ετερόκλητες δυνάμεις. Πρόκειται, κύριε Μούτσε, για ένα πολιτικό κείμενο? Πρόκειται για ένα πολιτικό μανιφέστο ή πρόκειται για ένα δικόγραφο? Πρόκειται για ένα δικόγραφο. Σαφώς. Και απορώ πώς ο κύριος Δήμαρχος αντιλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο το έργο του και αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα δικαίωμα των πολιτών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, τονίζοντας, κατά τη γνώμη μας, ότι οι ενέργειές του είναι παράνομες και δεν πρέπει η δικαιοσύνη να του επιτρέψει να συνεχίσει. Είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα αυτό? Βεβαίως και μάλιστα, κύριε Βουλευτά, αν δεν το γνωρίζετε, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Ημέρα, ο κύριος Αγγελάκας
είπε ότι δεν κάνει κανένα σχόλιο για αυτή την κίνηση, διότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να προσφεύγει εκεί που θέλει και προκειμένου να εξαντλήσει κάθε ένομο δικαίωμα που έχει να διεκδικήσει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό. Δεν το γνώριζα αυτό. Δεν το γνώριζα. Μάλιστα, ο κύριος Αγγελάκας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα εγώ μαζί του χθες το βράδυ, μου είπε ότι πληροφορήθηκε και την υποβολή της ένστασης ακυρώντας από την εφημερίδα μας. Μάλιστα. Για την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ακριβώς. Πέραν λοιπόν του γεγονότος ότι εγώ το είχα δηλώσει ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, πέρα από το γεγονός ότι και άλλοι φορείς είχαν ανακοινώσει αυτό το πράγμα, γιατί ενοχλείται ο κύριος Μποζίκης? Ενοχλείται που κάποιοι πολίτες ενώπιον της δικαιοσύνης φέρνουν τα έργα του και τις πράξεις του για να κρυθούν? Και σε τελευταία ανάλυση, ας αφήσει τη δικαιοσύνη στην ησυχία της να αποφασίσει όπως εκείνη νομίζει. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εμάς που έχουμε ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και που δεν είμαστε αποκλειστικά από έναν πολιτικό χώρο, μας ενώνει αυτό που λέγαμε πάντα προεκλογικά, το καλό του της Ζακύνθου. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα που πάει να κάνει ο Δήμαρχος με συμπαραστάτη τον κύριο Αγγελάκα είναι καταστροφικό για τον τόπο. Και όταν πρόκειται για τον τόπο μας, εδώ δεν μπαίνουν στο λογαριασμό κομματικές διαφορές, πρέπει να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων. Ούτε αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση, δηλαδή η κατάθεση προσφυγής, προδιαγράφει πολιτικές εξελίξεις. Προδιαγράφει όμως, κύριε Κοντονή, προφανώς κάποια, κάποια καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του έργου. Και μάλιστα ο κύριος... Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Αυτό είναι συνεπακόλουθο μια διαδικασία νομικής. Εάν είναι να την ακολουθήσουμε, θα την ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος με ό,τι αυτό σημαίνει. Ο στόχος μας δεν είναι η καθυστέρηση, είναι η ακύρωση αυτών των αποφάσεων τις οποίες θεωρούμε παράνομες και καταστροφικές για τον τόπο. Μάλιστα, έτσι ολοκληρώνοντας, κύριε Βουλευτά, ο Δήμαρχος επικαλείται ότι η άλλη πλευρά, εσείς δηλαδή, και οι υπόλοιποι φορείς, δεν έχετε εναλλακτική πρόταση. Δεν συνεννείτε στη θέση Λίβας. Θεωρείτε κορεσμένο το σκοπό, δεν έχετε όμως αντιπρόταση. Προσέξτε. Εμείς είπαμε από την αρχή κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι και καθαρό και τίμιο. Είπαμε ότι η χωροθέτηση του χιτή, το τονίζω, να μιλήσει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, να του ανατεθεί η μελέτη και εκ των προτέρων όλοι οι παράγοντες του τόπου να δεσμευτούμε πριν βγει η απόφαση ότι θα αποδεχτούμε αυτήν τη χωροθέτηση που θα μας προτείνει και που θα κρίνει καταλληλότερη ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με το κύρος του ανώτατου εκπαιδευτικού ίδρυματος της χώρας. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Είναι τουλάχιστον παράλογο να ζητάει κάποιος από τους πολίτες, από πολιτικούς παράγοντες, να υποδείξουν σαν να είναι επιστήμονες, γεωλόγοι, περιβαλλοντολόγοι ή οτιδήποτε άλλο, να υποδείξουν σημείο που θα δημιουργηθεί ο νέος χιτή. Αυτό είναι παραλογισμός και δείχνει ότι ο Δήμαρχος δεν ξέρει ο άνθρωπος τι λέει. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω και που σε αυτό απευθύνθηκε μια ερώτηση για μένα ο κύριος Δήμαρχος από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι γιατί εγώ δεν είχα αντιδράσει στην περίπτωση του κυρίου Τσαγκαρόπουλου. Του λέω ότι στερείται μνήμης. Όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2007 και είχε ξεσπάσει αυτό το περιβόητο σκάνδαλο της απόπειρας εμπρισμού του Δήμου, με παρησία είχα δηλώσει και μάλιστα οι δηλώσεις μου αυτές είχαν καταγραφεί και στον Αθηναϊκό Τύπο στην Ελευθερωτία τότε, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να παραιτηθεί αμέσως και να τιμωρηθεί για τις πράξεις του. Επομένως, δεν ξέρω αν δεν μπεμπεδεύει με κάποιον άλλον, αλλά σε ό,τι με αφορά, από όταν είχα εγώ ενεργή κομματική στράτευση, δηλαδή μετά το Μάιο του 2007, γιατί μέχρι τότε ήμουνα απλός πολίτης, δεν είχα κανένα λόγο να κάνω δηλώσεις. Εγώ πάντοτε λέω ότι δεν είμαι παράγοντας του τόπου.
εκτός από αυτά που εισαγγελθεί ως υποχρέωση και καθήκον μου αναθέτω. Μέχρι τον Μάιο του 2007 ήμουν απλός πληθυντής και δηλώσεις δεν έκανα, αλλά μετά τον Μάιο του 2007 που συγκροτήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για αυτή την περίπτωση, αλλά και εγώ προσωπικά ως υποψήφιος βουλευτής. Ας θα τρέξει λίγο ο κύριος Δήμαρχος και να τα ξαναθυμηθεί, γιατί μου φαίνεται έχει χάσει πλέον και το τελευταίο ίχνος ψυχραιμίας. Αλλά μια και θέτει ερωτήματα, θα τον παρακαλούσα εγώ πάρα πολύ, από τις δημοτικές εκλογές. Ο Αντώνης ο Κασιμάτης τον ρωτά επιμονή μου βάσεως. Τι έγιναν τα λεφτά των δημοτών που έπρεπε να αποδοθούν στο σύνδεσμο ίδρυψης για να πληρωθεί η ΔΕΗ. Γιατί εδώ ο κύριος Μποζίκης και ο κύριος Τσαγκαρόπουλος έχουν καταφεσώσει τους Ζακυνθινούς και το Δήμο Ζακυνθίων με αποτέλεσμα. Αυτοί οι δυο κυρίως, αλλά και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι δήμαρχοι πλην του Δήμου Αρτεμισίων να έχουν σωρεύσει ένα χρέος πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που οφείλονται εις τη ΔΕΗ. Για αυτά τα χρήματα της Δημαρχίας του στο Δήμο Αρκαδίων περιμένουμε επί 3 χρόνια να μας απαντήσει και δεν μας απαντά. Μήπως είναι καιρός και αυτός αντί να ρωτάει να απαντά. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σας να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και εσείς. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ. Και από την Αθήνα και τον βουλευτή του νησιού μας, τον κύριο Κοντονή, επιστρέφουμε στην Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ζάκυνθο, τον κύριο Διονύση Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και από μένα, κύριε Μούτσιο. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές σας. Ραντεβού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, δώσατε και εσείς με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κύριο Αγγελάκα, μετά και την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης της απόφασης του για χωροθέτηση στο ΛΥΒΑ. Και βέβαια θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο. Ναι, ναι, κύριε Μούτσιο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι είδηση. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, νομίζω. Όχι, νομίζω. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι. Εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του νησιού μας και θα εξαντλήσουμε, είχαμε πει τότε, κάθε ένομο δικαίωμά μας εκπροσωπώντας το λαό της Ζακύνθου πάνω στο θέμα αυτό. Πράξαμε λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί στη συνείδησή μας και στους Ζακυνθινούς. Ναι, καταθέσαμε την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Θεωρείτε και εσείς τον εαυτό σας ότι μετέχει σε αυτή την ομάδα των ετερόκλητων δυνάμεων που πολεμούν τις πρωτοβουλίες που έχει η Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, ειλικρινά, όλα αυτά δεν νομίζω ότι ταιριάζουν στον πολιτισμό, τον πολιτικό της Ζακύνθου. Ετερόκλητες δυνάμεις σαν, λοιπόν, άτομα τα οποία εκπροσωπούν φορείς του νησιού μας θεωρούνται καταορισμένους ετερόκλητες δυνάμεις. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που ακούγονται. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτοί που πραγματικά μακριά από κομματικές πινακίδες, παροπίδες, αγκυλώσεις και μπροστά στο κοινό καλό προσυπέγραψαν μία αίτηση ακύρωσης, γιατί δεν είχαν και άλλο δρόμο να ακολουθήσουν. Εμείς, κύριε Μούτσιο, πιστοί σε αυτά που πιστεύουμε και όχι από ένα βίτσιο όπως το χαρακτηρίζουν ορισμένοι, απλά πιστοί γιατί βγήκε μία εισήγηση δύο φορές από ένα θερμοθετημένο όργανο όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών, είπαν όχι σε αυτό το χώρο. Είμαστε ευτυχείς που κάναμε, που σύραμε όλους αυτούς που ήθελαν μέχρι το 2010 να συνεχίσει να δημιουργεί, να λειτουργεί ανεξέλεκτα ο σκοπός σαν χωματερή και όταν και ο Δήμαρχος φυσικά, έτσι. Μάλιστα. Εννοώ τον κύριο Δήμαρχο ότι μέχρι το 2010 ήθελε να λειτουργεί ο σκοπός σαν κομματερή. Και μετά λοιπόν κατ' εντολή του επελέχθη ο Λίβας πάλι για κομματερή. Τους οδηγήσαμε σε αυτό που προτάσει το συμφέρον. Ποιο είναι? Δημιουργία ολοκληρωμένης διαχείρισης με μηχανική επεξεργασία. Το πρώτο κέρδος λοιπόν για τη Ζάκυνθο και τους Ζακυνθινούς και όχι για τις ετερόκλητες δυνάμεις. Βέβαια, κύριε Μιλωνά, ο Δήμαρχος ωστόσο λέει ότι εσείς και οι υπόλοιποι που υπογράφετε
την αίτηση προσφυγής, δεν έχετε εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή απορρίπτεται το σκοπό γιατί έχει υπερκοριστεί, απορρίπτεται και το ΛΥΒΑ για τους λόγους στους οποίους τον απορρίπτεται. Δεν τον απορρίπτουμε εμείς. Αυτό εδώ είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία και με γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις υπηρεσιών, ενώ ο Δήμος κάνει πολιτική. Μάλλον μικροπολιτική. Δεν το λέμε εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Και είχαμε πει το βράδυ αυτό που συναντηθήκαμε για πρώτη και τελευταία φορά να μιλήσουμε υποτίθεται σοβαρά με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Βουλευτή και εγώ ότι 1, 2, 3 συμφωνούμε, διαφωνούμε ως προς την χωροθέτηση, αρμοδιότητα του Δήμου η χωροθέτηση και μην ρίχνει τον μπαλάκι αλλού, δικιά του είναι η αρμοδιότητα, του Δήμου είναι η αρμοδιότητα, του φορέα μάλλον έτσι, του φορέα είναι η αρμοδιότητα. Από εκεί πέρα συμφωνήσαμε και στο ΙΠΚ και στο ραντεβού στο Δήμο Ζαχίνθου ότι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, γεωλόγοι, ειδικοί περιβαλλοντολόγοι, ανεπηρέαστοι και χωρίς υποδείξεις, να υποδείξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το χώρο εκείνον που πρέπει να γίνει οχητή και εμείς θα μπούμε μπροστά, είπαμε με τον κύριο Βουλευτή, να κατευνάσουμε τις όποιες αντιδράσεις. Το βράδυ εκείνο λοιπόν που συζητούσαμε για πρώτη και τελευταία φορά σοβαρά, ήδη είχε αποστείλει επιστολή ο κύριος Δήμαρχος στο Σαμαρά να τραβήξει αυτή την κυρία Αγγελάκα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας κύριε Μιλωνά, ελπίζω να είναι η τελευταία φορά γιατί που αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στα Συμβούλια Επικρατείας και να κυρώνουμε αποφάσεις κάποιων θεσμοθετημένων οργάνων γιατί το συμφέρον της Ζακύνθου μας επιτάσσει πριν το οτιδήποτε να καθίσουμε κάτι να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε. Ούτε η περιφέρεια μόνη της κύριε Μούτσιο μπορεί, ούτε ο Δήμος μόνος του και ας το καταλάβουν αυτόν οι πάντες μπορούν, ούτε ο βουλευτής μόνος του μπορεί. Όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε στο βλέμμα, μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει καλός. Διαφορετικά θα γίνουμε πραγματικά περίγελος στην ακριβή κοινωνία. Μάλιστα. Ολοκληρώντας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν ξέρω αν θα θέλετε να απαντήσετε έστω και μέσα από το Ionian Channel στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο Δήμαρχος και τα οποία αφορούν και το πρόσωπό σας. Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, με αφορά, ας πούμε έτσι. Δεν θα απαντήσω ούτε για τον κύριο Κοντονή που ήταν, τι έκανε κτλ. Ούτε για τον κύριο Αντίοχο που ήταν, τι έκανε εδώ και κάποια χρόνια. Ούτε για κανένα Μακρύ, ούτε για κανένα κύριο Καψαμπέλη. Εγώ θα απαντήσω για μένα. Ναι, πράγματι το ότι δεν στήριξα είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που το βάζει ο κύριος Μποζίτης. Το 2000 τόσο που ήμουν δήμαρχος, τι έγινε με τότε με τον κύριο Πέτα και με αναγκάζει μέσα από αυτό να απαντήσω. Χαίρομαι πραγματικά που τελικά όπως αποδείχθηκε που έχασα τις εκλογές το 2002 επειδή ακριβώς δεν στήριξα τον κύριο Πέτα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι στήριξαν τον κύριο Πέτα χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο κύριος Πέτας είναι χειρότερος ή καλύτερος από κάποιους άλλους που υπηρέτησαν ή υπηρετούν, κύριε Μουτσιέ. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Τέτα, Σαγκαρόπουλος, Μακρύς, Μιλωνά, Συνδέσμος, δηλαδή φτάσαμε κάποια χρόνια πίσω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν να γυρίσουμε πίσω. Γυρνάμε. Να γυρίσουμε πίσω όμως όχι επιλεκτικά και σε κάποιες στιγμές, να γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Και λέγοντας πολλά, από τότε που ξεκινήσαμε την πολιτική μας σταδιοδρομία, σε εισαγωγικά πολιτική, και εγώ και ο κ. Μποζίκης και ο κ. Χοντονής και ο Πέτας και ο Τσαγκαρόπουλος και όλοι μας στη Ζάκυνθο. Να δούμε πότε ξεκινήσαμε, πώς ξεκινήσαμε, τι χρησιμοποιήσαμε για να ξεκινήσουμε, την πορεία μας, τους στόχους μας, τι κάναμε, τα πάντα. Και όχι επιλεκτικά μία στιγμή που πιθανότατα, ναι, να είχα στηρίξει τον κ. Πέτα. Μάλλον να ήθελα να στηρίξω επειδή είμαστε στο ίδιο πολιτικό χώρο. Όμως χαίρομαι τελικά που ήταν επιλογή ζωής στην εποχή εκείνη που δεν το στήριξα και συμμάχησα τότε όλες οι ετερόκλητες δυνάμεις. Εκεί πάει η ετερόκλητη δύναμη. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση ναι. Κύριε Μιλωνά, να σας ευχαριστήσουμε. Με 20 περίπου ψήφους να χάσω το 2002 το Δήμο. Και πραγματικά με έκανε πάρα πολύ καλό γιατί με ατσάλωσε και με έκανε να καταλάβω κάποια πράγματα ακόμη καλύτερα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και μου και εσείς. Πρώτα η ασφάλειά σας.
ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Για να κοιμάστε ήσυχα, θωρακισμένες πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας Σπύρος Γλαβάς. Θωρακίζουμε αυτούς που αγαπάμε. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζάκυνθο. Η εφημερίδα ημέρα καταγράφει την ιστορία μας. Τι αφήνει πίσω το 2012. Πολιτισμός, κοινωνία, πολιτική, αθλητισμός. Όλες οι πτυχές του χρόνου που πέρασε. Σε μια πολυτελή έκδοση 150 σελίδων. Ανασκόπηση 2012. Στη συσκευασία θα βρείτε 4 συλλεκτικές ελαιογραφίες του Νίκου Μπιάζη με παραδοσιακές φορεσιές της Ζακύνθου. Ανασκόπηση 2012. Κυκλοφορεί από τη Δευτέρα 31 Δεκέμβρη. Μην τη χάσετε. Και από την εδώ επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να ταξιδέψουμε στις Βρυξέλλες, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την συμπατριώτησά μας, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ρόδη Κράτσα. Κυρία Κράτσα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τις προηγούμενες ημέρες και ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και για εσάς προσωπικά, για όλους τους συνεργάτες του σταθμού, για τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας επίσης. Το 2013, κυρία Κράτσα, τι φέρνει για την χώρα μας, δεδομένου ότι και η οικονομική κρίση συνεχίζεται και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα την περιβόητη λίστα Lagarde να μας επηρεάζει και βέβαια και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Ποια είναι η εικόνα της Ευρώπης? Το 2013 είναι σίγουρα μια χρονιά αλλαγών και πρέπει αυτές τις αλλαγές να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Αλλαγών στη χώρα μας, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μεταρρυθμίσεις. Μια χώρα χωρίς μεταρρυθμίσεις σήμερα δεν μπορεί να σταθεί όχι μόνο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να σταθεί στο σύγχρονο κόσμο, που είναι ανταγωνιστικός και τρέχουν όλες οι χώρες με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό να προλάβουν τους ανταγωνιστές τους, να κερδίσουν μια θέση στις διεθνείς αγορές, να κερδίσουν μια αύξηση της αξιοπιστίας τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το δρόμο των αλλαγών έχει μπει η χώρα μας και πρέπει να συνεχίσει. Σε αλλαγές όμως μπαίνει και η Ευρώπη. Και αυτό μας αφορά επίσης, διότι η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι πια, το ανακαλύπτουμε, κυρίως με τα τελευταία γεγονότα της περασμένης χρονιάς, ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουμε ανάγκη από μια Ευρώπη που είναι ικανή να πετύχει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, αλλά και η Ευρώπη έχει ανάγκη από τις χώρες της που πετυχαίνουν την εξυγίανση, τη συνοχή και τη σταθερότητα. Έτσι λοιπόν, αλλαγές στην Ευρώπη, αλλαγές στη χώρα μας. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο συνεκτική, να εξασφαλίσει εργαλεία που θα μπορούν να δουν απάντηση την ώρα της κρίσης στις χώρες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Η Ευρώπη, η οποία θα είναι ικανή να πετύχει όχι την ανάπτυξη σαν μέσο όρο, την ανάπτυξη για κάθε χώρα. Διότι βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ των χωρών του κέντρου, του κέντρου του Βορρά, όπως το πούμε σχηματικά, και της περιφέρειας ή του Νότου. Και με μια τέτοια απόσταση στην ανάπτυξη και στις κοινωνικές συνθήκες μεταξύ του Βορρά και του Νότου, δεν μπορεί να επιτευχθεί η συνοχή και η σταθερότητα στην Ένωση. Άρα η Ευρώπη χρειάζεται εργαλεία, πολιτικές, χρειάζεται κουράγιο, χρειάζεται τόλμη να κάνει και τις θεσμικές αλλαγές και να βρει τους τρόπους των πόρων που θα πρέπει να εξασφαλίσει για να μπορεί να παρέμβει στις χώρες που έχουν ανάγκη. Η χώρα μας πρέπει να πετύχει την εξυγίανση, τη δημοσιονομική, πρόοδος και μέλλον σε ελλείμματα και σε χρέη δεν χτίζεται. Ο Πρωθυπουργός... Μην γελιόμαστε, αυτή είναι μια πραγματικότητα ιστορικά αποδεδειγμένη. Ο Πρωθυπουργός, κυρία Κράτσα, αναγνωρίστηκε ως το πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς για την Ευρώπη το 2012. Τι ήταν αυτό που... Δεν σας ακούω, με συγχωρείτε, λίγο μακρινή η φωνή σας. Ο Πρωθυπουργός αναγνωρίστηκε ως το πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς για την Ευρώπη το 2012 μέσα από διεθνή ευρωπαϊκά έντυπα
Τι νομίζετε ότι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Αντώνη τον Σαμαρά να ξεχωρίσει σε σχέση με τους προκατόχους τους που, διαχειρίστηκαν το ίδιο πρόβλημα? Σε σχέση με τους προκατόχους του και σε σχέση με άλλους πρωθυπουργούς στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Διότι ο τίτλος αυτός είναι πανευρωπαϊκός. Εκτιμήθηκε στον πρωθυπουργό της Ελλάδος η τόλμη του, το θάρρος του, η αποφασιστικότητά του και το όραμά του. Βλέπει μακριά ο πρωθυπουργός. Βλέπει ήδη την Ελλάδα μια χώρα με αξιοπιστία, με ανάπτυξη, μια χώρα που γίνεται ένας δέκτης επενδύσεων, μια χώρα που παίζει ένα ρόλο γεωπολιτικό σημαντικό, βασιζόμενος στα πλεονεκτήματα και στα χαρίσματα που έχει η χώρα μας. Αυτά θέλει να αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός, αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το όραμα, πρέπει το άρμα που σέρνει ο Πρωθυπουργός να είναι ένα άρμα το οποίο είναι γεμάτο ψυχή, είναι γεμάτο παλμό, είναι γεμάτο ιδανικά και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους για να έχουμε αποτέλεσμα στην καθημερινή μας ζωή, στο μέλλον των παιδιών μας. Έτσι χτίζεται το καλύτερο μέλλον για μια χώρα, όταν ο καθένας σκέπτεται ότι το γενικό καλό είναι καλό και για τον ίδιο. Μια Ελλάδα που έχει αξιοπιστία, μια Ελλάδα που έχει επενδύσεις, είναι αυτή η Ελλάδα η οποία έχει προοπτικές να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και απασχόλησης βιώσιμης και απασχόλησης με αξιοπρεπείς αποδοχές, αυτά τα οποία δεν έχουμε σήμερα. Και ένα τελευταίο, κυρία Κράτσα, στους πολίτες, στους συμπατριώτες μας εδώ, τους Έλληνες, οι οποίοι καθημερινά δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και που σε πολλές περιπτώσεις ζουν και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τι έχετε να τους πείτε, θα έρθουν καλύτερες μέρες? Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Διότι όλοι έχουμε υποστεί τις συνέπειες αυτής της οικονομικής κρίσης. Και έχω πάντα κατά νου και λέω ότι μπορεί να τακτοποιηθούν τα δημοσιονομικά στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η οικονομική και η κοινωνική κρίση κρατούν πολύ περισσότερο από τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Λοιπόν, η κρίση δεν θα περάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι συνέπειες στη ζωή μας όλων και κυρίως των συμπατριωτών μας που είπατε που βιώνουν με ιδιαίτερο βάρος, ασήκωτο βάρος, πολλές φορές αυτά τα προβλήματα, δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά δεν έχουμε κανένα άλλο δρόμο επιλογής από το δρόμο της εξυγίανσης. Και ένα είναι που πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι παράλληλα με την εξυγίανση πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που θα δώσουν ζωντάνια στον παραγωγικό ιστό, ζωντάνια στην αγορά, για να κρατήσουμε δυνατή, να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία, την αγορά και την ελπίδα. Να είστε καλά, αυτό κυρία... το δρόμο κυρία... όμως πρέπει να το βαδίσουμε. Έχουμε ενδιαφέρον, συμφέρον και υποχρέωση όλοι να το βαδίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς θα συνδυάζουμε τα δημοσιονομικά μας και να κρατήσουμε ζωντανή την αγορά, να αυξήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να έρθουν επενδύσεις, να αναβαθμίσουμε τα πλεονεκτήματά μας, τον τουρισμό, την αγροτική μας παραγωγή, την εργασία μας, να την κάνουμε πιο ειδικευμένη, πιο ποιοτική, πιο παραγωγική. Ας. Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, το άρμα που σέρνει ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει πίσω πολίτες που κάνουν το δικό τους αγώνα, τη δική τους προσπάθεια, διότι μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Αν ο καθένας κάνει καλύτερη την επιχείρησή του, καλύτερη το ξενοδοχείο του, καλύτερη τη δουλειά του, τότε θα μπορέσουμε να πιστεύουμε ότι πράγματι η Ελλάδα θα έλθει σε μια άλλη πορεία. Δεν έχουμε άλλο δρόμο επιστροφής από το δρόμο της εξυγίανσης, της ποιότητας και της αναβάθμισης. Και ας φροντίσουμε όλοι με κάθε τρόπο, με την αλληλεγγύη μας, με τις σωστές ισορροπημένες πολιτικές, να είναι ο δρόμος αυτός ο δύσκολος, να είναι δίκαιος, γιατί μόνο έτσι οι πολίτες μπορούν να το σηκώσουν. Όσο δυνατόν δίκαιος, και αυτό αφορά ιδιαίτερα και την φορολογική μας μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να συνδυαστεί αφενός με μια φορολόγηση ανάλογη με τις δυνατότητες των πολιτών και με τα έσοδα, αλλά και με μηχανισμούς που θα αντιμετωπίζουν την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία. Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικά. Αν το ένα δεν συνοδεύεται με το άλλο, όχι μόνο δεν θα είναι δίκαιο το φορολογικό σύστημα, αλλά δεν θα είναι και αποτελεσματικό. Γιατί ότι κερδίζουμε τη φορολόγηση θα τα χάνουμε από αλλού.
Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις που θέλουν συνέπεια, οριμότητα και αποφασιστικότητα. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, το 2013 είναι για μένα έτος αλλαγών. Να είστε καλά, κυρία Κράτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πολύ πιο μπροστά από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Ζάκυνθος, αναφορικά με την τουριστική έκθεση της Βιέννης, η οποία θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 13 Ιανουαρίου. Οι επαφές των ξενοδόχων με τον ΕΟΤ Αυστρίας, Ελβετίας και Γερμανίας, καθώς και η οργάνωση που έχει γίνει από τον πρώην τουριστικό πράκτορα Νίκο Μανολάκο, έχουν δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να βγει το νησί μας ωφελημένο από τη συγκεκριμένη δράση. Από την Ζάκυνθο να ταξιδέψουμε λοιπόν μέχρι την Βιέννη, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Μανολάκο. Κύριε Μανολάκο, καλό σας βράδυ από τη Ζάκυνθο. Και εγώ την καλησπέρα μου. Ξεκινάει λοιπόν αύριο η Διεθνής Τουριστική Έκθεση της Βιέννης και από ό,τι μαθαίνουμε έντονο είναι το ενδιαφέρον και η προετοιμασία για την προβολή του νησιού μας σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Φυσικά, και μπορώ να σας πω γιατί σήμερα επισκέφτηκα το κέντρο. Το κέντρο, όπως έδωσα και σε ανταπόκριση, είναι περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι σε στυλ κυλίνδρου. Έχει διακοσμηθεί με ελληνικές σημαίες και με μεγάλες πινακίδες 2x2 μέτρα Ζάκυνθος και τοποθεσίες όπως παραδείγματος χάρη Βασιλικός, Λαγανάς, Αργάς, Πλάνος, Τσιλιβή, σε πολλά σημεία να ξέρει ο κόσμος που μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Έχουμε δημιουργήσει μια πλατεία με μια ελληνική ταβέρνα από το ρεστοράν το οποίο μας βοήθησε και στην εβδομάδα Ζακύνθου. Και περιμένω και τον κύριο Κολποδίνο, ο οποίος θα μοιράσει προϊόντα Ζακύνθου και υλικό. Πόσο σημαντικές είναι, κύριε Μανολάκο, τέτοιου είδους δράσεις για την τουριστική προβολή ενός τόπου, ενός νησιού, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες? Κοιτάξτε, η ιδέα αυτή έχει αποτέλεσμα, διότι η Ελλάδα με την κρίση που έχει, από 300 τετραγωνικά μέτρα που είχε στην έκθεση της Βιέννης, πήρε μόνο 100. Εάν σκεφτείτε ότι είναι 8 περιφέρειες, κάθε περιφέρεια και συγκεκριμένα τα Ιόνια νησιά έχουν 8,5 τετραγωνικά. Και η Κέρκυρα με 8 εκπροσώπους, καταλαβαίνετε τι θα γίνεται εκεί πέρα. Από πλευράς συζητήσεων έχουμε μεγάλη αύξηση, συγκρίσει να σκεφτείτε ότι πέρσι αυτή την εποχή είμαστε στο μείον με τα διάφορα προβλήματα που είχε η Ελλάδα και τώρα έχουμε διπλό αριθμό κρατήσεων σε ποσοστό. Μάλιστα. Τι άλλες δράσεις θα περιλαμβάνει η έκθεση πέρα από την προβολή του νησιού μας στο εμπορικό κέντρο? Τι εννοείτε, δεν σας καταλαβαίνω γιατί είναι και δύσκολη να σας ακούσω. Εννοώ, κύριε Μανολάκο, θα μοιραστούν κάποια φυλάδια, θα μοιραστούν κάποια προϊόντα. Ναι, βέβαια, από πλευράς έχει γίνει μια σωστή δουλειά φέτος. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έγινε σωστή δουλειά με το φιλμ το οποίο γυρίστηκε αρχές Ιουνίου και προβλήθηκε από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Έγινε σωστή δουλειά με την κουρμέ εβδομάδα που κάναμε στα δύο ελληνικά εστιατόρια και γίνεται πάρα πολύ σωστή δουλειά στο εμπορικό κέντρο, διότι είμαστε μόνοι μας. Είναι μόνο η Ζάκυνθος. Μάλιστα είχα και ενοχλήσεις από την περιφέρεια να συμμετέχουν και τους είπα ότι είναι αποκλειστικότητα της Ζάκυνθου και δεν μπορώ να δεχτώ άλλα νησιά. Γιατί είδανε ότι έχει καθημερινώς 25.000 επισκέπτες το εμπορικό κέντρο. Περισσότερος από ό,τι έκθεση. Συνεπώς, κύριε Μανολάκο, να περιμένουμε έτσι μια υποτυπώδης αύξηση για να είμαστε έτσι λίγο συγκρατημένοι σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκρατήσεις αλλά και την επιλογή της Ζακύνθου για τις διακοπές τους το καλοκαίρι του 2013 των Αυστριακών και όχι μόνο. Έτσι είμαι της νόμης και αν γίνουν αυτά τα οποία και εσείς επανειλημμένως γράφετε και αναφέρετε, θα πάει καλά το νησί. Δηλαδή στα θέματα της πληροφορίας, στα θέματα της καθαριότητος, στα θέματα των προϊόντων να είναι από τη Ζάκυνθο, θα πάει καλά. Μάλιστα. Κύριε Μανολάκο, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σας, να μας ενημερώσετε και από αύριο που ξεκινάει η έκθεση θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς σε όλους σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Το κτέος Ζακύνθου, κυρίες και κύριοι, όπως και τα υπόλοιπα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και της χώρας, έχει αναστείλει τη λειτουργία του λόγω του ότι δεν έλαβε πιστοποίηση κατά ISO μέσα στην προθεσμία που είχε ορίσει το Υπουργείο Μεταφορών και η οποία έληξε στις 3 Γενάρη του 2013.
τα ΑΚΤΕΟ, βέβαια και η οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελούν αρμοδιότητα των περιφερειών της χώρας και είχε δοθεί χρονική προθεσμία 8 περίπου μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου αυτά να πιστοποιηθούν, πράγμα που δεν έγινε. Για το θέμα αυτό, επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Συμβούλιο έχει υποβάλει ο Περιφερειακός Σύμβουλος επικεφαλής του Συνδυασμού ΑΝΑΣΑ για τα Ιόγια Νησιά, ο κύριος Θοδωρής Γαλιατσάτος, τον οποίο έχουμε στο δελτίο μας σήμερα μέσω Skype. Κύριε Γαλιατσάτο, καλησπέρα από την Ζάκυνθο. Σας πέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Πρόβλημα η λειτουργία των ΕΚΤΕΟ, καθώς για 4 περίπου εβδομάδες μέχρι να επιτύχουν τους στόχους της πιστοποίησης έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Και εσείς, όπως προείπα, έχετε καταθέσει σχετική ερώτηση. Ναι. Άξτε, η πραγματικότητα είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη και μάλιστα τέτοια εξέλιξη που δεν προειδονίζεται και καλό μέλλον. Γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα γιατί οι περιφέρειες και ειδικότερα η περιφέρεια Ιουνίων Νήσων μέσα στο εξάμηνο δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει για να έχουμε την πιστοποίηση όπως όριζε ο νόμος. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς αντιμετώπισε η περιφέρεια την εξέλιξη. Δηλαδή, έβλεπε ότι το τέλος του χρόνου δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την πιστοποίηση. Κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να ζητήσει από την κυβέρνηση να δοθεί παράταση, όχι όπως γίνεται τώρα, που δίνεται παράταση του ξαμήλου για πιστοποίηση, αλλά με κλειστά τακτέο, αλλά να δοθεί παράταση για λειτουργία. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ασφαλώς μια πρημοδότηση των αφενός μεν των ιδιωτικών ΑΚΤΕΟ, αφετέρου έχουμε την δημιουργία μιας κατάστασης που επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες, τους κατόχους λεωφορείων, φορτηγών ή αυτοκίνητων δημοσίας χρήσεως να πηγαίνουν απέναντι, εμείς οι νησιώτες δηλαδή, να πηγαίνουν απέναντι στην στερεά Ελλάδα, στην Πάτρα, στην Ηλία, προκειμένου να βρουν χτέο για να πάρουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Πώς δηλαδή αφέθηκε η κατάσταση να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και στην ερώτησή μας περιμένουμε κάποιες απαντήσεις και κάποιες εξηγήσεις. Βέβαια, κύριε Γαλιατσάτο, να σας πούμε ότι ήδη το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βγάζει στο δρόμο μεικτά κλιμάκια ελέγχου οχημάτων, γνωρίζοντας ότι τα δημόσια ΚΤΕΟ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για όσα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO ακόμα. Είναι φανερό ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις κάθε είδους. Πρώτον, γιατί κάποιοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης για να λάβουν το απαραίτητο χαρτί από το χτέο της καταλληλότητας και ενδεχομένως θα τα αφήσουν έτσι περιμένοντας να περάσει ο καιρός και να δημιουργηθεί δυνατότητα στο χτέο της περιοχής τους, που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να υποστούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Αλλά αυτά είναι τα παρεπόμενα μιας συμπεριφοράς. Και για μας το ζητούμενο είναι πού υπάρχουν οι ευθύνες. Για ποιο λόγο δεν στην δυνατότητα στο οχτάμινο να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Και δεύτερον, γιατί δεν λήφθηκαν μέτρα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να έχουμε άλλου είδους εξέλιξη. Φυσικά είναι φανερό ότι και ο νόμος ο ίδιος έχει μία πρόβλεψη, όπως αυτή που είπαμε, η οποία είναι λίγο πονηρή. Γιατί αν ήθελε να δώσει ένα περιθώριο ακόμα στα δημόσια ΚΤΕΟ, έπρεπε να τα έχει η ισχύα να μπορούν να ψάχνουν την πιστοποίηση. Όχι να κλείνω και τους δίνω προθεσμία 6 μήνες. Αυτό είναι, ας πούμε, σαν μια αβάντα στο ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Και αυτό, όλο το σχετικό, δεν θέλουμε φυσικά να λειτουργούμε με λογικές έτσι, σεναρίων αυτού του είδους, αλλά μας βάζει σε πράγματι να ψάχνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, όχι μόνο εμείς αλλά όλοι οι πολίτες και οι επαγγελματίες και οι οδηγοί τις εξηγήσεις από τον Περιφερειάρχη, που είναι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει τι έχει συμβεί.
και να ελπίσουμε, κύριε Γαγιθότο, και εμείς ότι θα τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις και μάλιστα θα είναι και πιστικές. Κοιτάξτε, φυσικά θα ήταν καλύτερο, γιατί δεν ξέρω πότε θα έχουμε περιφερειακό συμβούλιο, γιατί στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο δεν νομίζω ότι θα συζητήσουμε την εκλογή του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής. Ενδεχομένως να αργήσει το επόμενο. Θα ήταν σκόπιμο ο κύριος Περιφερειακός να απαντήσει γραπτά και δημοσίως πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να ξέρουν όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εγώ νομίζω ότι και τώρα ακόμη θα έπρεπε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, γιατί από ό,τι πληροφορούμε δεν είναι μόνο στη δική μας περιφέρεια που έχουν προβλήματα, υπάρχουν και σε άλλες περιφέρειες κάποια προβλήματα, να υπάρξει παρέμβαση που να δώσει την ευχέρεια στα δημόσια χρέη της περιοχής μας να εξακολουθούν να λειτουργούν για το επόμενο εξάμηνο, με την υποχρέωση βέβαια της πιστοποίησης, και από την άλλη πλευρά η περιφέρεια να κινηθεί και να είναι δυνατόν να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Κύριε Γαγιθότο, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Καλό βράδυ. Να μείνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλονιά, από όπου η συνάδελφος Κωνσταντίνα Κομνίτσα θα μας μεταφέρει τις ειδήσεις από την εκεί τοπική επικαιρότητα. Ένα νοσοκομείο με τίτλο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας με έδρα το Εργοστόλι έχει αποχθέσει η Κεφαλονιά μετά την ενοποίηση του νοσοκομείου Εργοστολίου με το Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο Λουξουρίου. Η ενοποίηση των δύο νοσοκομείων δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, όπου αναφέρεται πως στον ενιαίο νοσοκομειακό φορέα που θα λειτουργεί πλέον με ενιαία σφραγίδα θα υπάγονται τα δύο πρώην νοσοκομεία με δυναμικότητα 150 κλινών και θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι οργανικές θέσεις του προσωπικού. Θλίψη και απογοήτευση προκαλεί η δημοσίευση της απόφασης του ΙΠΕΚΑ για την απένταξη του έργου του βιολογικού καθαρισμού της Αγίας Εφημίας, αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση του υποκεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κεφαλονιάς, κ. Μάρκου Κοτσιλίνη, με τίτλο «Πικρές αλήθειες». Ήταν γνωστό από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, αναφέρει ο κ. Κοτσιλίνης, αλλά ουδής ανησύχησε. Ουδής θεώρησε αναγκαίο να δώσει κάποια εξήγηση. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την επίσημη έναρξη των εργασιών για το ερευνητικό πρόγραμμα Mermaid στα πλαίσια του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ο ωκεανός το αύριο», στο οποίο καλέστηκαν να συμμετέχουν ενεργά τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 4 ετών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς εκπροσωπούν τον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στο κονσόρτσιο αυτό και συμμετέχουν στα πακέτα εργασίας που καλούνται να προσδιορίσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που θα καθορίσουν το σχεδιασμό αυτής της πλατφόρμας πολλαπλής χρήσης από πλευράς παραγωγής ιχθύων στην ανοιχτή θάλασσα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Γιατί έκλεισαν τα δημόσια κταίω της περιφέρειας, κύριε Σπύρου, ερωτά τον Περιφερειάρχη, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής συνεργασίας αρχών για τα Ιόνια νησιά, κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος. Ο κύριος Γαλιατσάτος τονίζει: «Γιατί, κύριε Σπύρου, αφού δεν μπορέσατε να πιστοποιήσετε το κταίω εντός του καθορισμένου χρόνου, δεν ζητήσατε μέσω της Ένωσης Περιφερειών παράταση του χρόνου λειτουργίας? Η παράληψή σας αυτή δεν πρημοδοτεί αντικειμενικά τα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου?», αναφέρει ο κύριος Γαλιατσάτος και προσθέτει: «Με την ευκαιρία παρακαλώ να μας παρουσιάσετε τον κύκλο εργασιών που είχαν τα δημόσια κταίω της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων τα τρία τελευταία χρόνια, ώστε να λάβουμε γνώση της δραστηριότητάς τους». Στάχτη έγινε χθες στα Χαράματα ο επάνω όροφος 170 τετραγωνικών μέτρων της οικίας του επιχειρηματία κ. Άγγελου Τσιμάρα στη Σκάλα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε πιθανόν από την καμινάδα του τζακιού. Οι ζημιές από τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτιμώνται στις 300.000 ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε προχθές περίπου στις 11 το βράδυ. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που προσέτρεξε από Εργοστόλη και Σάμια άμεσα στο σημείο με 5 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ παράλληλα έσπευσαν και δυνάμεις της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Ελιού Πρόνων. Η κατάσβεση της φωτιάς έληξε στις 4.30 περίπου τα Χαράματα. Έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διεξάγει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Χαμηλές οι θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες κάνουν έτσι ιδιαίτερα αισθητή την εμφάνιση του χειμώνα, και μιας και εμείς δεν έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο την τύχη να βλέπουμε τα βουνά μας χιονισμένα, απολαμβάνοντας το παιχνίδι πάνω στο χιόνι, ας μεταφερθούμε και πάλι μέχρι την γειτονική μας Κεφαλονιά να δούμε τον Ένο ντυμένο στα λευκά. Boom.
need a reason to do the things that I do. No need to impress you, just wanna undress you. I really love your shoes, used to kick kangaroos, and the way you comb your hair like it's 1982. I don't live to break the rules, I just wanna make you drool. Cause baby, I come equipped with every kind of tool. A midnight interlude, I'll lick your attitude until your face turns blue. Until your face turns blue. Απόψε το βράδυ θα εμφανιστεί στον ουρανό αστεροειδής Άποφης και κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τον παρατηρήσουν. Πρόκειται για έναν αστεροειδή που προς το παρόν δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη, αλλά εντάσσεται στους δυνητικά επικίνδυνους, αφού εκτιμάται πως το 2036 υπάρχει η πιθανότητα να διασταυρωθεί με τη Γη. Μέχρι τότε μπορούμε απλώς να τον παρατηρούμε και να τον απολαμβάνουμε. Πολύ κοντά μας θα βρεθεί σήμερα ο κομήτης Άποφης και θα δώσει μια σπάνια ευκαιρία στους αστρονόμους να τον μελετήσουν και να υπολογίσουν τη μελλοντική του τροχιά. Με διάμετρο 300 μέτρα, δεν έχει μεγάλες και ιδιαίτερες πιθανότητες να διασταυρωθεί με τη Γη σε αυτό του το πέρασμα. Η νέα εκτίμηση για κάτι τέτοιο φτάνει στο 2036, αφού ο προηγούμενος υπολογισμός για το 2009 διαψεύστηκε. Ο κίνδυνος από τον Άποφη για τη Γη, λοιπόν, αν και πολύ μικρός, παραμένει ακόμα ένα ανοιχτό ζήτημα και για αυτόν τον λόγο υπάρχει ανάγκη να μελετηθεί και να παρατηρηθεί εκ νέου η τροχιά του. Παραμένει δηλαδή στον κατάλογο των δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών που καταρτίζει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Επειδή η τροχιά του τον φέρνει συχνά κοντά στον ήλιο, τα γήινα τηλεσκόπια τυφλώνονται και δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν καλά. Αυτήν τη φορά θα εμφανιστεί για λίγο σήμερα το βράδυ στον ουρανό. Η διέλευσή του θα γίνει σε απόσταση περίπου 14,5 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη, όμως το 2029 αναμένεται να περάσει πολύ πιο κοντά, μόλις στα 30.000 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, πιο κοντά και από τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που βρίσκονται σε ύψος 36.000 χιλιόμετρων. Μέχρι τότε λοιπόν μπορούμε ακόμα να κοιτάζουμε απλώς τον ουρανό, χωρίς να φοβόμαστε μήπως πέσει το κεφάλι μας, τουλάχιστον εκείνος.